απαραίτητη ο καρακαστιανό τραπέζι και έχει ανέβει 15 με 20%. Για να δούμε πού θα φτάσει. Καλή σας μέρα, κύριε Στρατή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Βασικά να πω ότι η λαγάνα είναι το βασικότερο είδος στο τραπέζι το σαρακοστιανό, γιατί είναι το ψωμί, το βασικό. Από εκεί και πέρα, για να φτιαχτεί αυτό το ψωμί έχει κάποια κόστη. Και τα κόστη του είναι και τα εργατικά και κυρίως η ενέργεια, οι οποίοι είναι οι παράγοντες οι μεγαλύτεροι αυτή τη στιγμή που καθορίζεται η τιμή της λαγάνας. Μας αναγκάζει λοιπόν αυτό το φαινόμενο στο να αυξηθούν από πέρσι οι τιμές κατά 15 με 20%, διότι θα αναγκαστούμε μετά να μπούμε σε άλλους... σε άλλες διαδικασίες, του οποίου θα κλείνουμε τα μαγαζιά μας. Το οποίο δεν το θέλουμε ούτε εμείς, ούτε οι πελάτες μας. Δηλαδή μας θέλουν εδώ πέρα και για την καθημερινότητά τους και για να φάνε ένα ποιοτικό ψωμάκι. Γιατί είναι παραπάνω η λαγάνα φέτος, για εξηγήστε μας τους λόγους. Πολύ... Είναι οι λόγοι οι βασικοί. Η λόγοι είναι απλή. Έχουμε παραπάνω τα κόστη ενέργειας, που είναι ρεύμα και είναι και πετρέλαιο και κάποιοι χρησιμοποιούν και φυσικό αέριο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει τη μείωση την οποία μας έχουν πει ότι έχει πέσει το φυσικό αέριο. Δεν έχει έρθει ακόμα στο λογαριασμό. Στα μάτια μας οι λογαριασμοί αυτοί. Ναι. Οπότε εμείς κοστολογούμε σύμφωνα με τις παλιές τιμές του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου. Ναι. Μετά είναι ο μισθός του εργάτη. Κάποιοι έχουν εργάτες, κάποια αρτοπία μάλλον, έχουν εργάτες τα οποία είναι διπλό μεροκάματο τη σαρακοστιανή ημέρα, γιατί έχει υπερορίες. Οπότε αυτά τα κόστη πρέπει να βγουν. Αν δεν βγουν, θα τα φορτωθεί ο εκάστοτε εργοδότης και καταλαβαίνετε ότι σε μια κρίσιμη στιγμή μιας ανακαίνησης, μιας στραβής, ενός μηχανήματος που θα χαλάσει, θα βγει εκτεθειμένος και δεν θα παράγει ψωμί. Θα αναγκαστεί να κλείσει το μαγαζί του. Μάλιστα. Ναι. Κύριε... Δεν έχω κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτά είναι τα βασικά κόστη. Έλα. Από εκεί και πέρα, ναι. Εμείς καταβάλουμε προσπάθειες όλος ο κλάδος των αρτοπιών. Σηκώνεται πολύ νωρίς να βγάλει το ψωμάκι. Λοιπόν, σίγουρα κύριε Στρατή. Είναι στον πάγκο του για να... Ναι. Η ενέργεια δεν έχει πέσει. Είναι νυχτοκάματο. Έχει πέσει. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε στους εργάτες μας ότι δεν σε πληρώνουμε. Δεν το συζητάμε, κύριε Στρατή. Από την άλλη, όσον αφορά το θέμα της καλυτέρευσης της δικής σας δουλειάς, έχουμε εργαλεία όπως είναι η Αρτόζα. Βεβαίως όλοι οι αρτοποιοί της χώρας θα πάνε και πηγαίνουν. Είναι ένα τεράστιο γεγονός. Και όχι μόνο της χώρας, και από το εξωτερικό έρχονται. 3 έως 6 Μαρτίου, κύριε Γιαλούρη, σωστά. Και βλέπουν λύσεις για και εργαλεία και πρακτικές. Ελάτε να σας ακούσουμε. Καινοτομίες, βέβαια. Ναι, βεβαίως υπάρχουν λύσεις πάρα πολλές και τεχνολογικά. Καλησπέρα, κύριε Γιαλούρη. Μισό λεπτό, κύριε Στρατή. Μισό λεπτό. Μπαίνει και η ψηφιοποίηση. Μισό λεπτό, να ακούσουμε και τα εργαλεία αυτά από τον κύριο Γιαλούρη. Ελάτε και μετά αμέσω σε εσάς. Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα λοιπόν. Άκουσαμε προσοχή τον αρτοπιό μας, αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι δεν είναι μόνο η καθαρά Δευτέρα που λειτουργεί ένα αρτοπίο, λειτουργεί και όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Σωστά. Και δεν βγάζει μόνο λαγάνα, βγάζει μια σωρία προϊόντων εξαιρετικών. Η βιοτεχνική αρτοπία έχει κάνει άλματα στις μέρες μας, όπως και η βιοτεχνική ζαχαροπλαστική, και υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί προϊόντων, οι οποίοι μπορεί να είναι σε λελογισμένες τιμές, ώστε ο καταναλωτής να έχει την επιλογή να επιλέξει τι θέλει και τον ικανοποιεί. Οι επαγγελματίες έχουν μια μοναδική ευκαιρία την ερχόμενη εβδομάδα, από τις 3 έως 6 Μαρτίου, να επισκεφθούν στο Metropolitan Expo την Αρτόζα. Είναι η έκθεσή τους, είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση, θα ξεπεράσουν τους 200 οι εκθέτες. Εκεί λοιπόν θα μπορέσουν να δουν ό,τι νεότερο σε τεχνολογία, σε μηχανήματα, σε πρώτες ύλες, σε έτοιμα και ημιέτοιμα προϊόντα, ώστε να βελτιώσουν και να καλυτερεύσουν τη δουλειά τους. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιαλούρη, επειδή σε αυτή την Αρτόζα έρχονται και πάρα πολλοί επισκέπτες από το εξωτερικό, ακόμα και από τη Γαλλία, που υποτίθεται ότι είναι πολύ μπροστά στο θέμα της αρτοπίας. Εξελίσσεται ο Έλληνας αρτοπιός, δημιουργεί στον χώρο του. Είπατε για τη βιοτεχνική αρτοπία, είναι πολύ σημαντικό το ψωμί στην Ελλάδα, θέλω να σας πω.
Όχι μόνο το ψωμί. Και Νίκο, πρέπει να σου πω από τις συζητήσεις που κάνουμε με τους Γάλλους επισκέπτες ότι θεωρούν ότι είμαστε στην τριάδα της Ευρώπης. Α, μπράβο, μπράβο. Τα μπράβο, προϊόντα μπράβο. Τα οποία βγάζουν οι επαγγελματίες ανήκουν στις... Μπορούμε να πούμε ότι μετά τους Γερμανούς και τους Γάλλους κοντραριζόμαστε με τους Ιταλούς για την τρίτη θέση. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, κυρία Γιαλούρη. Βλέπω εδώ έχετε και 8 κατηγορίες εκθεμάτων. Έτσι, από πρώτες ύλες αρτοπία ζαχαροπλαστικής παγωτού, επίπλωση, εξοπλισμό καταστημάτων, μηχανήματα αρτοπία ζαχαροπλαστικής. Είναι... Τα πάντα. Είναι ό,τι χρειάζεται ένα σύγχρονο αρτοπίο και ένα σύγχρονο ζαχαροπλαστείο για να πάει στην επόμενη μέρα. Να μέχρι και διακόσμηση του... και είδη συσκευασίας. Τα πάντα, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα εκθέματα. Βασικός πυλώνας της Αρτόζα είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις. Είναι τα master classes, στα οποία θα προσφέρουμε εκπαίδευση, θα προσφέρουμε νέες γνώσεις. Έχουμε Γάλλους εισηγητές, έχουμε εισηγητές τους καλύτερους από όλη την Ελλάδα, που θα δείξει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι ώστε να μπορέσουν από τη δουλειά του, βέβαια, να βελτιώσουν την παραγωγή και να διαχυθεί η γνώση. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιαλούρη, και αμέσως μετά στον κύριο Στατή. Τα νέα τα παιδιά ασχολούνται με την αρτοπία ή με πέριξη των επαγγελμάτων που συνδέονται με την αρτοπία και τη ζαχαροπλαστική. Για πείτε μας. Είναι δύσκολο επάγγελμα, δεν είναι εύκολο δεν το επάγγελμα, ειδικά του αρτοπιού, γιατί το ζαχαροπλάστη είναι λίγο πιο ανθρώπινο, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Δεν χρειάζεται να σηκωθεί στις 3 η ώρα το πρωί ο ζαχαροπλάστης. Ενώ ο αρτοπιός πρέπει να σηκωθεί στις 3 και στις 4 τα ξημερώματα. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό και ελκυστικό για τα νέα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, στις οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχει διαδοχή, αλλά και βλέπουμε νέας γενιάς αρτοπιούς, οι οποίοι εμπιστεύονται την τεχνολογία για να βελτιώσουν τους χρόνους τους και δημιουργούν τα τρίτης γενιάς αρτοπία και ζαχαροπλαστεία, με πολύ μοντέρνα προϊόντα που σιγά σιγά βρίσκουν και αυτά το χώρο τους στην αγορά. Σωστά. Κύριε Στρατή. Παρακαλώ. Πάνε τα νέα τα παιδιά. Έρχονται. Μαθαίνουν τη δουλειά. Συμφωνώ με τον κύριο Γιαλούρο. Στο Γιαλούρη. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία πλέον και βάσει της Αρτόζας μπορούμε να τα βρούμε πολύ εύκολα. Υπάρχουν νέα παιδιά. Απλά είναι τεράστια τα κόστη και δεν βγαίνει ο εργοδότης να πληρώσει εργατικό προσωπικό σε αυτές τις τιμές. Επίσης, δεχτήκαμε και ένα πλήγμα όσον αφορά τον κορονοϊό που βγήκαν πολλοί σε αναστολή. Και βγήκαν πολλοί σε αναστολή όχι γιατί δεν πληρώνονταν, απλά γιατί σκονόντουσαν 3 η ώρα και 4. Ναι. Σε αυτό θα ήθελα πάρα πολύ κάποια κρατική παρέμβαση ώστε να μας καταχωρεί και εμάς τους εργοδότες ότι εμείς θα μπορέσουμε να δουλέψουμε ή να μας βοηθήσει λίγο να μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους εργάτες να έρθουν 3 και 4 η ώρα το πρωί να δουλέψουν. Επίσης θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τώρα τον εξοπλισμό γνωρίζουν όλοι ότι ένας εξοπλισμός, ό,τι και να είναι, έχει υψηλά κόστη. Ο εργοδότης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα κάποιο εισόδημα για να μπορέσει να τρέξει αυτά τα κόστη. Και να ανανεώσει και τον μια εξοπλισμό βοήθεια, του. Βέβαια. Έστω πάντως, κάποιου ΕΣΠΑ. Κύριε Θατή, πάντως σε κάθε περίπτωση, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην έκθεση αυτή, Αρτόζα, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες αναφέρονται στον εξοπλισμό το δικό σας, όχι μόνο διακανονισμούς κάνουν, όχι μόνο εκπαίδευση, αλλά σε γενικές γραμμές σας στείλουν και τις μηχανές, σας φέρνουν και τους εργαζόμενους. Βεβαίως, και κάνουν και διακανονισμούς και πολλές εμβολίες. Λοιπόν, οπότε, 3 με 6 Μαρτίου, διεθνής έκθεση. Απλά θέλω να πω ότι... Ναι, ελάτε για να κλείσουμε. Σε μένα αναφέρεστε. Ναι, εσάς, ελάτε. Να πω ότι υπάρχουν κάποια αρτοπία τα οποία είναι εντελώς παραδοσιακά και δουλεύουν οικογενειακά και έχουν μείνει αυτή τη στιγμή εκτός ΕΣΠΑ. Δηλαδή με παίρνουν τηλέφωνο και μου διαμαρτύνονται κύριε Στράτη, δεν πληρώ τις προϋποθέσεις. Ναι, για να μπω στο ΕΣΠΑ, μάλιστα. Αλλά μάλιστα. Δεν πληρώ τις προϋποθέσεις γιατί Στράτη. Δεν έχουμε εργατικό προσωπικό. Πολύ ωραία. Οπότε μένουν εκτός ΕΣΠΑ. Θα τα πούμε κάπου κοντά. Μας δώσουν μια διευκόλυνση ώστε να ανανεώσουμε και εμείς τα αρτοπία μας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κύριε Γιαλούρη. Αυτά. Καλή επιτυχία σας. Μια κουβέντα, Νίκο μου, για να κλείσω. Ναι. Ευχαριστούμε και εμείς. Θέλω να πω ότι εκτός
μία κουβέντα μόνο. Ναι. Εκτός από τους αρτοπιούς και τους ζαχαροπλάστες, η Αρτόζα απευθύνεται σε όποιον σήμερα κάνει πρωινό, σε όποιον κάνει brunch, σε όποιον θέλει λύσεις για γλυκό, για ψωμί, για σάντουιτς. Το ξέρουμε, όλος ο κόσμος να περάσετε και ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε και εμείς. Θα έρθουμε και εμείς. Για να δοκιμάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλά, τι νόμιζες.